έχουμε το εξής ζήτημα. Πιθανότατα εντός Νοεμβρίου αναμένεται να προκύψουν νέα αναδρομικά για εκείνους οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Και στην περίπτωση αυτή έχουμε διαφορετικές ταχύτητες αναδρομικών. Για τους μεν μισθωτούς και για εκείνους οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση σύνταξης μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, επειδή το ποσό της προσωρινής σύνταξης ήταν στο 50%, αυτό ανεβαίνει στο 80% και μάλιστα αναδρομικά. Άρα εκεί θα προκύψει ένα σημαντικό κονδύλι για αρκετούς μήνες. Τα ποσά φαίνεται ότι θα είναι από 1.150 ευρώ μέχρι και τα 7.000 ευρώ, κυρίως για τους υψηλοσυνταξιούχους. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους, όπως και για τους πρώην αγρότες, και εκεί έχουμε αύξηση του ποσού της προσωρινής σύνταξης από το 50% στο 70%. Η καταβολή αυτή, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, ενώ όπως είπαμε και πριν, θα υπάρξει αναδρομική αύξηση από την ημερομηνία της αίτησης. Σε μισθωτούς και αγρότες, το νέο πλαίσιο της προσωρινής σύνταξης είναι από 384 ευρώ μέχρι 768, ενώ για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους έχουμε πλαίσιο από 384 ευρώ το κατώτατο μέχρι και τα 960 ευρώ. Οι προσωρινές συντάξεις στο δημόσιο παραμένουν με βάση το προηγούμενο πλαίσιο, με βάση το κλιμάκιο του 2011, άρα δεν έχουμε κάποια αλλαγή ως προς αυτό, ενώ και στις συντάξεις λόγω θανάτου η προσωρινή θα δίνεται στο 70% της σύνταξης, άρα θα πηγαίνουμε στο απευθείας ποσό χωρίς να υπάρχει καθεστώς εντός εισαγωγικών προσωρινής σύνταξης. Τέλος, για τις αναπηρικές συντάξεις, ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας που έχει ο συνταξιούχος από 50 έως 67, 67 έως 80 και από 80 και άνω, θα προκύπτει αντίστοιχα και το ποσό της προσωρινής σύνταξης. Μεγαλύτερο ποσό, ποσοστό μάλλον, θα σημάνει και μεγαλύτερο ποσό σύνταξης για όσους είναι συνταξιούχους λόγω αναπηρίας.